Γεια χαρά! Θα μιλήσω σήμερα για κάτι το οποίο δείχνει πόσο η αριστερά είναι αντισημιτική του κερατά, δηλαδή δεν είναι καν και αντιϊσραηλή σε όλη έξω από το αντισημιτισμού. Είναι κάτι το ασύλληπτο αυτό το γκρουπ των ανθρώπων το οποίο μόνο ο Θεός μπορεί να καταλάβει τι σκέπτονται. Αριστεροί και είναι υπέρ της των μουσουλμάνων, των Ισλαμιστών, των αυτών οι οποίοι έχουν εναντίον των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των έτσι, τώρα και αυτή είναι η προοδευτική υποτίθεται. Υπάρχει μια ΜΚΟ που λέγεται UN Watch. Το UN Watch είναι μια, αυτή η ΜΚΟ είναι μια οργάνωση που εδρεύει στην Γενέβη, είναι βασικά εβραϊκή οργάνωση, η οποία ο σκοπός της είναι να ελέγχει και να βλέπει τι κάνει το UN, ο ΟΗΕ δηλαδή, που και από εκεί μαθαίνουμε και όλα τα σκάνδαλα που γίνονται εναντίον όλες τις φοβερές βλακίες που κάνει ο ΟΗΕ εναντίον του Ισραήλ. Αυτός λοιπόν ο Χιλέλ Νιούερ, ο οποίος είναι το αφεντικό της ΜΚΟ, αυτός την ίδρυσε, ο ιδρυτής της ΜΚΟ, τον ζητήσανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει να δώσει μια ομιλία, αν θέλετε, και να αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η UNRWA και η Χαμάς είναι ένα και το αυτό και ως εκ τούτου όσο θα υπάρχει η UNRWA δεν θα βρουν ποτέ ησυχία εκεί πέρα. Το μάθανε αυτό. Το ακούσανε μάλλον, όχι το μάθανε, το ακούσανε αυτό οι αριστεροί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάθανε λαλά. Και σου λέει, μάγκα μου, αν δεν αφήσουν να μιλήσει, θα μας την κάτσει, θα μας πει τα πράγματα που είναι αναμφισβήτητα και ως εκ τούτου εμείς θα τρέχουμε και δεν θα σώνουμε, θα φαινόμαστε ηλίθιοι. Και αποφάσισαν να το σταματήσουν. Έκαναν λοιπόν ό,τι ήταν δυνατόν να κάνουν, προκειμένου να σταματήσουν την ομιλία αυτή, αλλά δεν τους κάθισε. Και τότε αποφάσισαν ότι ναι μεν θα γίνει η συνεδρίαση, αλλά θα πρέπει να κατεβούν οι κάμερες, να σβήσουν οι κάμερες στην αίθουσα που θα γίνει. Γιατί? Για να μην μάλλον το σκοπηθεί. Τώρα, εάν λάβετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κάμερα σβήνει μόνο εάν υπάρχει θέμα προστασίας του ανθρώπου, σε κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος είναι whistleblower που λένε οι Αμερικανοί, δηλαδή αυτός ο οποίος δουλεύει σε μια εταιρεία ή σε ένα ίδρυμα και βλέπει ότι γίνονται ατασφαλίες και βγαίνει έξω και τα λέει στον τύπο. Οπότε αυτός χρειάζεται ίσως κάποια προστασία και τότε μπορούν να κατεβούν οι κάμερες. Αλλιώς δεν υπάρχει. Τώρα, γιατί όλο αυτό? Διότι χαλάει η σούπα των αριστερών. Διότι οι αριστεροί, υποτίθεται όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι. Είναι αυτοί που έχουν μυαλά και βλέπουν μπροστά, όπως το δικό μας το Κουκουέ, που δεν ψήφισε για το γάμο, γιατί βλέπει μπροστά. Όπως οι αριστεροί, όπως είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, γι' αυτό είναι με την ISIS ή με τη Χαμάς, τη θεωρούν οργάνωση απελευθερωτική. Γι' αυτό είναι με το Ιράν, διότι στο Ιράν όπως ξέρετε δεν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι. Όπως έχω πει και άλλοτε, μια φορά αν θα δεις ποτέ έναν Ιρανό να έχει την αγκαλιά του έναν ομοφυλόφιλο, δεν σημαίνει ότι τον πάει σπίτι, τον πάει να τον πετάξει τον πέμπτο όροφο κάτω. Λοιπόν, αυτή είναι η αριστερά σήμερα στον κόσμο και η οποία τελικά αριστερά αυτή θα κάνει πολύ κόσμο στο μέλλον να κλάψει. Αλλά αυτό είναι για άλλη φορά, ας το πω έτσι. Αυτά μέχρι τώρα. Γεια χαρά!